Θα δω κι εγώ τις διαθέσεις και τις προθέσεις του κυρίου Καμίνη. Έπρεπε και τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, αλλά πρέπει πολύ περισσότερα τα επόμενα 5 χρόνια, να υπερασπιστεί την χαμένη τιμή της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικά τη χαμένη τιμή του Δήμου της Αθήνας. Mm-hmm. Γιατί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που εγώ το ένιωσα σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο από τον κόσμο είναι ότι έχει ελάχιστες προσδοκίες πραγματικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δικαιολογημένα μεν, γιατί οι αρμοδιότητες, ειδικά του Δήμου της Αθήνας, είναι συγκεκριμένες, είναι αλληλοεκαλυπτόμενες σε σχέση με τα Υπουργεία, ναι, με κεντρικούς θεσμούς της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά ο κύριος Καμίνης νομίζω ότι οφείλει σε αυτή την πενταετία να διεκδικήσει πράγματα και να διαφωνήσει. Και να διαφωνήσει. Εκεί θα είστε, έτσι. Καλά, προφανώς εγώ εκεί θα είμαι, αλλά να διαφωνήσει κιόλας με κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Χθες, για παράδειγμα, δηλαδή μια μέρα μετά τις εκλογές, προχθές για την ακρίβεια, Δευτέρα, ανακοινώθηκε η απόλυση 40 δημοτικών αστυνομικών. Mm-hmm. Με απόφαση του κ. Μητσοτάκη, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Yeah. 40 δημοτικών αστυνομικών στο Δήμο της Αθήνας. Mm-hmm. Που περίμεναν τώρα στην ουσία να βγει μια μέρα μετά τις δημοτικές εκλογές. Αυτό του τύπου τα ζητήματα ο κύριος Καμίνης πρέπει να εξώσει. Και να διαφωνήσει με αυτό δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως. Το ανάστημα. Εντάξει, διαφωνεί. Μας δεν το έχει πει ότι διαφωνούσε να, με να όλη τη διαχείριση. Το θέμα είναι, πώς θα το κάνει. Το δεν βγάζεις είναι ένα δελτίο τύπου. Εάν πας, κάνεις και κάτι παραπάνω, ωραία, από ένα δελτίο. Άρα λοιπόν είστε και ενδεχομένως εκεί να χρειάζεται μια συμπαγή στάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και να το παλέψουμε όλοι μαζί για αυτούς τους ανθρώπους και για την πόλη. Είναι από αυτή την άποψη μια απάντηση σε τέτοιου είδους προβλήματα η μετατροπή του Δήμου της Αθήνας σε Μητροπολιτικό Δήμο που να πάρει στα χέρια του δηλαδή τα πάντα. Από τις συγκοινωνίες μέχρι τα κίνητα, την κοινή ωφέλεια, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα πάντα. Την ασφάλεια κτλ. Νομίζω ότι μια τέτοια κατεύθυνση, χωρίς να επιλύει όλα τα ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή το ζήτημα του Δήμου της Αθήνας δεν είναι τα όρια του. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε. Είναι οι αρμοδιότητες. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν θέλω να το πάω. Όταν λέμε Μητροπολιτικός, υπάρχει και η διάσταση που λέμε τα όρια του. Τα γεωγραφικά όρια να εκτείνεται μέχρι την θάλασσα, μέχρι την παραλία, μέχρι εδώ δηλαδή. Το ζήτημα είναι αυτό που είπατε, οι αρμοδιότητες. Εγώ νομίζω ότι αν αντιστοιχηθούν οι αρμοδιότητες, γιατί είδαμε και την άλλη ιστορία με τον Καλλικράτη, περισσότερες αρμοδιότητες στο Δήμο, λιγότεροι πόροι. Μείον 60% οι πόροι στο Δήμο, αρμοδιότητες πολύ περισσότερες. Και από την περιφέρεια και από την αποκεντρωμένη και από το κράτος. Το θέμα είναι πόσο αυτό μπορεί να υπάρχει, να συμβαδίσουν οι αρμοδιότητες με τους πόρους, έτσι ώστε να μιλάμε για μια ουσιαστική και πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση. Να μπορεί να αυτοδιοικηθεί. Εσείς, κύριε Σαγκελαρίδη, εντάξει, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είστε προφανώς παρόν και φαντάζομαι θα είστε και πολύ δραστήριος εκεί. Έρχεστε με ορμή ούτως ή άλλως. Σκέφτεστε να συνεχίσετε σε αυτή τη διαδρομή και στο μέλλον. Ναι, ναι, είναι. Δηλαδή είναι στόχος σας. Είναι μια ιστορία πολιτικής καριέρας. Ναι. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, εννοείται. Όχι μόνο. Αν ας πούμε αυτό είναι και ένα βήμα. Προφανώς, αφού θα είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα επόμενα χρόνια, θα είστε εκεί. Αλλά λέω και αν είναι ένα βήμα που σας εντάσσει σε αυτό που λένε στο πολιτικό καριέρας. Γίνεται πια η πολιτική, η ζωή σου. Δηλαδή, εσείς τώρα εύκολα αύριο γίνεστε βουλευτής. Να το πω έτσι. Στις εθνικές εκλογές, γιατί να μην σας πάρει έτσι. Ούτε θα σου πει τώρα Γαβρίλα στο Δήμο. Εντάξει, καλά ήταν ο Δήμος. Ωραία, περάσαμε. Πάμε στη Βουλή. Ένα νέο πρόσωπο που έχετε πέρασμα πια στην κοινωνία. Δεν ξέρω, σας το πω ειλικρινά. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Δεν μου αρέσει να σας πω ούτε όχι ούτε ναι και μετά να έρθω από λίγους μήνες και να διαψευστώ. Τουλάχιστον έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή θέλω να είμαι εκεί πέρα και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Αλλά γίνεσαι πολιτικός καριέρας. Μπορεί να γίνει. Νομίζω αυτό εξαρτάται, είναι επαφίεται στον καθέναν. Εγώ είναι δεν θετικό έχω... το ότι δεν μπορεί να πρέπει να απαντάει. Γιατί θα μπορούσε να πει, όχι, εγώ θα μείνω στη δουλειά μου στο Δήμο που με κοινό λαό. Θα που λένε κλασική πολιτική. Και ενώ η πραγματικότητα μπορεί να τον διαψεύσει. Και αυτό. Τώρα μην σας πω ψέματα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως με ρωτάτε, δεν νιώθω ότι θέλω να κάνω, ας πούμε, να γίνω αυτό το πράγμα που λέμε πολιτικός καριέρας. Δηλαδή δεν το σκεφτόμουν από πριν, δεν το είχα στο μυαλό μου. Μπήκα σε μια διαδικασία βίαιης ορίμανσης, όπως λέμε και στο χώρο μου. Βρίσκεται τελικά εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις. Είναι και για μένα, ας πούμε, μια δύσκολη και προσωπική περίοδος όπου πρέπει και εγώ να κληθώ να κάνω κάποιες επιλογές που αφορούν και τη ζωή μου, πράγματα με τα οποία ασχολούμαι και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την επιστήμη, με το επάγγελμα. Και με την πολιτική. Πάντα ασχολούμαι με την πολιτική. Πάντα θα είμαι πολιτικός με την έννοια του πολιτικού, του ανθρώπου, ο οποίος ασχολείται. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα πολιτικής. Δεν είναι μόνο ο πολιτικός που βγαίνει στο πάνελ, που μιλάει με τον κύριο Λιριτζή, τον κύριο Οικονόμου, ή ο πολιτικός που μπαίνει στη Βουλή. Είναι πολλά τα επίπεδα της πολιτικής. Πάντα θα είμαι τέτοιος πολιτικός άνθρωπος. Και καλό είναι και όλοι να είναι. Όλοι οι τηλεθεατές θα είναι πάντα τέτοιοι πολιτικοί άνθρωποι. Να ένα θέμα τώρα, ας πούμε, που ουσιαστικά και πολιτική δράση έχει και κοινωνική δράση έχει για τους πολίτες τους ίδιους δηλαδή και για τους εκπροσώπους τους και για εσάς, αφορά το Δήμο, είναι η ιστορία των συνενώσεων των σχολικών μονάδων.
που σε διάφορες περιοχές της Αθήνας γίνεται το Λανα Δίσκυρο. Έχει διαμαρτυρίες, έχει προβλήματα. Πάμε σε ένα σχολείο, σε ένα σχολείο και το συζητήσουμε και λίγο. Γεωργία Καραζιώτη. Η Γεωργία Καραζιώτη σ' αγγίζει. Έλα Γεωργία μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο 121 και 102 δημοτικά σχολεία Αθηνών, διότι γονείς διαμαρτύρονται κάνοντας κατάληψη για τη συγχώνευση των δύο σχολείων. Φοβούνται μήπως τα παιδιά μετακινηθούν.